Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στο σημερινό στρογγυλό τραπέζι εκπροσωπώντας την Εθνική Συνομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών. Η επάρκεια και η βέλτιστη διαχείριση του αίματος αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ατζέντα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας από την ίδρυσή της, ως ένας εξέχων πυλώνας διασφάλισης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού, αλλά και εξοικονόμηση σπάνιων πόρων του υγειονομικού συστήματος. Εισαγωγικά έχω καταγράψει κάποιες σημειώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το γενικό κάδρο της εισήγησής μου και αμέσως στα επόμενα λεπτά θα εισέλθω σε πιο ειδικά θέματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αίματος, κρατώντας την υπόσχεση να τηρήσω το 15 λεπτό. Σύμφωνα λοιπόν με το WHO, το 90% των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεά αίματος δεν το κάνουν, καθώς η αιμοδοσία έχει μικρή διάρκεια ζωής, οι τακτικοί δότες είναι ένα αναγκαίο, ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την εξασφάλιση συνεχούς τροφοδοσίας του συστήματος. Λόγω των αυξημένων αναγκών και της γύρασης του πληθυσμού, τα όρια ηλικίας για την αποδοχή αιμοδοσίας γίνονται όλο και πιο ευέλικτα. Τα τυπικά όρια είναι από 18 έως 65 ετών, αλλά σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνονται από τα 17 έως τα 70 και σε κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης από τα 15 με γονική συνένεση έως και άνω των 70. Οι μελέτες τεκμηριώνουν ότι με ορθή αξιοποίηση μια δωρεά πλήρους αίματος μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές μέσω του διαχωρισμού και της χρήσης των συστατικών του. Και ένα ενδιαφέρον σημείο που θα δούμε στη συνέχεια για την Ελλάδα, αλλά αναφέρθηκε και η κυρία Μυρίλα, είναι ότι ο μέσος όρος των συνολικών αιμοδοσιών αυξήθηκε από 34,7 ανά 1.000 άτομα το 2005 στα 36,5 μία δεκαετία αργότερα σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του WHO. Για να είναι αυτάρκη στις εθνικές προμήθειες αίματος μια χώρα, εκτιμάται ότι πρέπει να διατηρήσει έναν ελάχιστο μέσο όρο 20 έως 25 τακτικών δοτών ανά 1.000 κατοίκους. Τώρα, πιάνω το νήμα του συλλογισμού μου από την αναφορά των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών ότι η βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας της μετάγγισης στην κλινική πράξη σημαίνει τη μετάγγιση της σωστής μονάδας αίματος στο σωστό ασθενή, τη σωστή στιγμή και στη σωστή κατάσταση, σύμφωνα πάντοτε με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο οφείλουμε να κινηθούμε και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την επιθυμητή έκβαση. Ποια είναι αυτή η έκβαση? Η ασφαλής, κλινικά αποτελεσματική και βέλτιστη αξιοποίηση του σπάνιου, του πολύτιμου πόρου του αίματος του αιμοδότη. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όταν λέμε ασφαλής εννοούμε χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Όταν λέμε κλινικά ωφέλιμη, εννοούμε ωφέλιμη για τον ασθενή, όχι για το χρόνο ή για την ευκολία του κλινικού ιατρού ή της υγειονομικής μονάδας. Και όταν λέμε χρήσιμη, εννοούμε αναγκαία και έγκαιρη μετάγγιση. Ο θεράπων ιατρός έχει αποκλείσει εναλλακτικές μεθόδους, έχει αξιολογήσει τη βέλτιστη στιγμή διενέργειας της κλινικής πράξης. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το υγειονομικό σύστημα μπορούν να κωδικοποιηθούν σε τρεις κύριους πυλώνες. Ο πρώτος αφορά στον περιορισμό της μη ενδεδειγμένης μετάγγισης, δηλαδή στην περιττή χρήση, στην αντιμετώπιση της πατάλης του πολύτιμου αυτού πόρου. Η μετάγγιση αίματος σαφώς σώζει ζωές, ωστόσο από την άλλη πλευρά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι συνδέεται και με αρνητικές εκβάσεις, όπως τα αυξημένα ποσοστά θνητότητας και νοσηρότητας, περισσότερες ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο, αυξημένη συχνότητα λοιμόξεων μετά την επέμβαση, ακόμα και ισχυρή συσχέτιση λέτες, με την συχνότητα υποτροπής ορισμένων τύπων νεοπλασιών. Επομένως, η μετάγγιση δεν μπορεί να συνιστά μια εύκολη απόφαση. Οφείλει να συνιστά μια σωστή απόφαση που συμφωνεί με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αριθμός των μεταγγίσεων τα τελευταία χρόνια αυξάνει. Αυτό αποτυπώνεται και σε πρόσφατες μελέτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βλέπουμε μια αύξηση των ημερών νοσηλείας λόγω μετάγγισης κατά 134% στο χρονικό διάστημα από το 1997 έως το 2015.
Δεύτερος πυλώνας είναι το κόστος της μετάγγισης. Η αιμοδοσία σαφώς είναι εθελοντική, η μετάγγιση σαφώς είναι δωρεάν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος της διαδικασίας είναι αμεληταίο για το έχει αυξηθεί και εύλογα λόγω των νέων απαιτήσεων ασφαλείας, λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται με σύνεση στο πλαίσιο επιστημονικά οριοθετημένων κλινικών πρακτικών και πρωτοκόλων. Και βέβαια κάτι που ανέφερα και αμέσως προηγουμένως, το σύστημα, οι επαγγελματίες υγείας, οι χρήστες του, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε στην πράξη το αίμα ως πολύτιμο και σπάνιο πόρο. Η πρόσβαση στον οποίο ενδεχομένως να είναι δυσχερέστερη τα επόμενα χρόνια λόγω της γύρανσης του πληθυσμού αλλά και λόγω της αύξησης του επιπολασμού χρόνιων νοσημάτων. Τάσεις που οδηγούν από τη μία πλευρά τόσο στην αύξηση της ζήτησης όσο και στη μείωση της προσφοράς, της δεξαμενής των δυνητικών αιμοδοτών. Επομένως, η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης της αιμοθεραπείας στοχεύει στη βελτιστοποίηση του κλινικού αποτελέσματος για τον ασθενή, όχι αποκλειστικά μέσα από τη μετάγγιση, αλλά μέσα από την εφαρμογή στρατηγικών που κινούνται προς την κατεύθυνση μιας περιοριστικής πρακτικής στη μετάγγιση. Και τα βήματα νομίζω είναι σε όλους μας γνωστά, από τη βελτιστοποίηση της μάζας των ερυθρών, την ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος στο σύστημα αλλά και στην κλινική πρακτική και την αξιοποίηση της φυσιολογικής ανοχής του ατόμου στην αναιμία. Τώρα, για δεκαετίες η προεπιλεγμένη θεραπεία για απώλεια αίματος ήταν η αλλογενής μετάγγιση αίματος. Ενδεχομένως σε χώρες όπως η Ελλάδα παραμένει. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για μια κυριολεκτικά ζωτική παρέμβαση, μια σωτηρία ζωής. Ωστόσο, η βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι ιδιαίτερα σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, η μετάγγιση είναι ένας άλλος ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι έχει τεκμηριωθεί ανεξάρτητη συσχέτιση δόσης απόκρισης μεταξύ μετάγγισης και εκβάσεων, όπως η αυξημένη νοσηρότητα, η διάρκεια νοσηλείας και η θνησιμότητα. Τα ευρήματα αυτά και τα δεδομένα είναι ασφαλώς γνωστά πέρα από την επιστημονική κοινότητα και στα υγειονομικά συστήματα και τους κλινικούς γιατρούς. Δεν έχουν αντιστοιχηθεί ωστόσο στην πράξη σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα με όρους αυστηρής στήρησης και υποχρεωτικής εφαρμογής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο γράφημα, το οποίο προέρχεται από μελέτη του 2017 σχετικά με το ποσοστό των ατόμων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ το νομίζω τώρα το βλέπουμε, που έχει δώσει τουλάχιστον μία φορά στην ζωή του αίμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Το 2014 ήταν περίπου 55% και μία πενταετία πιο πριν, το 2009, στο 57%. Αντίστοιχα, σε μελέτη του 2019 εδώ, βλέπουμε στο χάρτη αριστερά ότι ένας στους δύο πολίτες έχει ιστορικό αιμοδοσία στην Ελλάδα. Ενώ από όσους δεν έχουν δώσει ποτέ αίμα δεξιά τώρα, οι 7 στους 10 είναι πρόθυμοι να δώσουν αίμα. Επομένως, με μία πρώτη ματιά, οι σκέψεις που μοιράζομαι μαζί σας είναι ότι παρά το γεγονός ότι το υγειονομικό σύστημα έρχεται συχνά αντιμέτωπο και σε αυτή την τρέχουσα περίοδο με την ανεπάρκεια αίματος, οι συγκριτικοί δείκτες δείχνουν ότι το ποσοστό των αιμοδοτών στην Ελλάδα είναι διαχρονικά από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Και πέραν αυτών υπάρχουν ευήκοα αότα προς κινητοποίηση για αιμοδοσία στον πληθυσμό που δεν το έχει πράξει ποτέ. Βέβαια, εδώ θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να επισημάνουμε, να κρατήσουμε δύο υποσημειώσεις. Πρώτον, πώς έφτασε κάποιος να γίνει εθελοντής αιμοδότης είναι το πρώτο ζήτημα. Αν ο αδερφός μου είναι πολυμεταγγιζόμενο άτομο και το σύστημα του ασκεί πίεση ώστε να σου κάνω μετάγγιση, για να σου κάνω μετάγγιση θα πρέπει να φέρει του συγγενή σου. Εκεί δεν μιλάμε για εθελοντική αιμοδοσία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρόκειται ιδίως σε ορισμένες περιπτώσεις για μια πρακτική που πλήττει τους πλέον ευάλωτους ασθενείς, ηλικιωμένους, μοναχικά άτομα, απομονωμένους πολίτες, και σε αυτές τις περιπτώσεις αγγίζει τα όρια του εκβιασμού.
Και η δεύτερη σημείωση έχει να κάνει με την πρόκληση της διατήρησης στον κύκλο αιμοδοσίας των ατόμων που προσέρχονται πρώτη φορά στο σύστημα. Μία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα ήταν αρκετή για να πείσει κάποιον να δώσει αίμα για πρώτη φορά, έστω και για δεύτερη. Για να τον κρατήσουμε στο σύστημα, οφείλουμε να συντρίψουμε κάθε εμπόδιο πρόσβαση στην αιμοδοσία. Από το μουντό νοσοκομιακό περιβάλλον, την υποστελέχωση που μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό είτε στον ίδιο τον αιμοδότη, είτε αγενή συμπεριφορά στο προσωπικό έναντι του αιμοδότη, μέχρι την γεωγραφική κατανομή και την εγκύτητα της δομής όπου κάποιος θα δώσει αίμα, τα περιορισμένα ωράρια λειτουργίας. Όλες αυτές είναι παράμετροι στις οποίες οφείλουμε να ενσκύψουμε και να δώσουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις στην πράξη. Και εδώ βλέπουμε τα κίνητρα που αναδεικνύονται ως ελπίζω να βλέπουμε. Θα σας διευκολύνω και εγώ προφορικά, αν δεν φαίνονται καλά στις οθόνες σας. Τα κίνητρα λοιπόν που αναδεικνύονται ως αποτελεσματικά προκειμένου να δώσει ένα άτομο αίμα. Τα οποία επίσης οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε στην στρατηγική μας. Ανάμεσα σε όσους δεν είναι δωρητές στην Ελλάδα, το 84% δηλώνει ότι θα έδινε αίμα για να βοηθήσει την οικογένεια και τους φίλους, το 80% για να βοηθήσει άλλα άτομα, ένα στους 5 για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις, το 13% για να υποστηρίξει την έρευνα και ένα 5% για να λάβει κάποιο άλλο αντάλλαγμα. Περίπου ίδια είναι τα ποσοστά και σε όσους έχουν υπάρξει εθελοντές αιμοδότες. Μιλάμε πάντοτε για τη χώρα μας. Επομένως, το στοιχείο του αλτρουισμού, από τη μία είναι κυρίαρχο στην κουλτούρα μας ως αιμοδότες, χρειάζεται όμως να αποσυνδεθεί περαιτέρω από το κίνητρο της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, δίνω αίμα επειδή το έχει ανάγκη ο φίλος μου ή για να εγγραφεί σε μια τράπεζα αίματος που θα μου το επιστρέψει όταν το έχω ανάγκη εγώ. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εφαρμόσουμε μια στρατηγική ώστε ακριβώς το κίνητρο της αιμοδοσίας ότι κάποιος ή εγώ θα ωφεληθώ από αυτό να αντισταθμιστεί από μια κουλτούρα ότι προσφέρω συνολικά στο σύστημα έτσι ώστε όταν κάποια στιγμή χρειαστώ και εγώ το σύστημα να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί. Είχα σκοπό να σταθώ και στην τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, ωστόσο για την οικονομία του χρόνου δεν θα μείνω περισσότερο σε αυτή την διαφάνεια. Και να σταθούμε λίγο στις προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση για την οικονομία της συζήτησης και στην συνέχεια θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε περαιτέρω, εδώ παραθέτουμε τις πρωτοβουλίες του Manifesto for European Action on Patient Blood Management, οι οποίες κατά την γνώμη μας θέτουν τη βάση για την επόμενη ημέρα στη διαχείριση του αίματος σε περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αριστείας και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης αίματος, την ενσωμάτωση της διαχείρισης στην υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και την συμπερίληψη στον οδηγό του European Directorate for the Quality of Medicines του Συμβουλίου της Ευρώπης. Περιλαμβάνουν επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ενδυνάμωσης των ασθενών για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του αίματος. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση αίματος, αλλά και τα δικαιώματα των ασθενών και των πολιτών, διεπιστημονική και διατομιακή συνεργασία για την εκπόνηση και τήρηση εθνικών οδηγιών, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία οφείλουμε να συζητήσουμε και στην Ελλάδα, είναι η θέσπιση δικτών και κινήτρων προς τις υγειονομικές μονάδες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά και ζητήματα επαρκούς χρηματοδότησης. Και τέλος, οι θέσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, οι οποίες βασίζονται ουσιαστικά στην λογική συνέχεια των δεδομένων και προτάσεων που σας παρουσιάσαμε και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εισήγησης και περιλαμβάνουν την επένδυση, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας αιμοδοσίας που δεν θα βασίζεται στην αναπλήρωση και το ανταποδοτικό όφελος. Περιλαμβάνουν επίσης ένα πάγιο αίτημα το οποίο νομίζω ότι έχει ακουστεί από όλες τις πλευρές διαχρονικά
τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα κεντρικό συντονισμό, μια κεντρική διαχείριση της πολιτικής για το αίμα, της διαχείρισης του αίματος, αλλά και της διαχείρισης των αποθεμάτων από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Επίσης, την αναδιάρθρωση της κατανομής των κέντρων αιμοδοσίας σε εξωνοσοκομιακές δομές βάσει των τεκμηριωμένων αναγκών, αλλά και με επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τέλος την διατήρηση της εισαγωγής αίματος από την Ελβετία στα επίπεδα των προηγουμένων ετών έως ότου αποκτήσει η χώρα επάρκεια σε αποκλειστικά εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Και επιτέλους θα πρέπει με συνεργασία όλων των πλευρών από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, ασφαλώς το ΕΚΕΑ, αλλά και την κοινωνία των πολιτών, να αναπτύξουμε ένα ολιστικό μακροπρόθεσμο πλάνο επικοινωνίας της αιμοδοσίας πέρα από περιστασιακές, σπασμωδικές, επικοινωνιακές πρωτοβουλίες. Ένα συνολικό πλάνο με το συντονισμό, την εμπλοκή, τη συμμετοχή όλων των μερών με μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το οποίο θα απευθύνεται τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε στοχευμένες ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σας στη συνέχεια στο πλαίσιο της συζήτησής μας.